Να πάμε σε ένα ακόμα έτσι, αθλητικό γεγονός. Ο συνάδελφος, ο Γιώργος ο Μιμίκος, είναι ο εναλλακτικός τρόπος που φέτος θα παρουσιάζουμε την ενότητα των αθλητικών. Έχουμε συμφωνήσει και με τους αθλητικούς συναδέλφους, προκειμένου έτσι να γίνουμε λίγο πιο διαδραστικοί. Γιώργο Μιμίκο, πού βρίσκεσαι? Καλησπέρα από το Ατσαλένιο. Καλησπέρα από το γήπεδο του ΠΟΑ. Τι ωραία φανέλα αυτή που έχεις δίπλα. Τι ξεχωριστή φανέλα είναι αυτή? Ακριβώς. Εδώ στο Ατσαλένιο και στον ΠΟΑ, που χρόνια γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε όλους τους τομείς, η ομάδα δεν ξέχασε ποτέ το χαρακτήρα και του προαστίου, που είναι προσφυγικό, μικρασιάτικο, και βεβαίως τα 70 χρόνια ζωής, και βλέπουμε τη φανέλα την επαιτειακή για τα 70 χρόνια ΠΟΑ. 1951 ιδρύθηκε η ομάδα, 2021, 70 χρόνια θα κλείσει τη νέα χρονιά. Και βεβαίως αυτή η φανέλα ήταν μια καταπληκτική έμπνευση, επιτρέψτε μου να πω, σχεδιασμός, design, από όλες τις απόψεις, και βέβαια οι Δάφνες με τα 70 χρόνια, το χαρακτηριστικό 70. Και νομίζω, Νίκο Παναγιωτόπουλε, έχουμε τη δυνατότητα να μας πει περισσότερα ο πρόεδρος, ο Γιώργος Λέλεκας, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος να... Να μου επιτρέψεις λίγο να πω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε πάρα πολλές ομάδες της Κρήτης. Κάνουμε την αρχή με την ιστορική ομάδα του ΠΟΑ. Να δώσουμε βήμα Βεβαίως. Και λόγο σε αυτούς τους ανθρώπους που αφιερώνουν πάρα πολλές ώρες προκειμένου να πάνε μπροστά τις ομάδες της Κρήτης, τον τοπικό αθλητισμό. Ξεκινάμε από το ΠΟΑ. Κάτι μου θυμίζει βέβαια η φανέλα του ΠΟΑ από το παρελθόν. Δεν ξέρω αν σου θυμίζει, δεν θέλω να μου πεις από κοντά. Στον αέρα θα μου πεις από κοντά. Μπορώ να το πω και τώρα. Έλα, ρίχτω. Η σκέψη είναι κοινή. Εντάξει. Το σχέδιο, ναι. Και αυτό δεν είναι κρυφό, θυμίζει τη φανέλα της ΑΕΚ της δεκαετίας του 90, η οποία, πρέπει να πω, το λέγαμε εδώ και με τον πρόεδρο, ότι είχε πάρει βραβείο, είχε βγει κορυφαία φανέλα στο Champions League, σε αυτό το στυλ, τη δεκαετία του 90. Αλλά τα χρώματα είναι διαφορετικά. Σωστά. Είναι πολλά τα κοινά με την ΑΕΚ, βέβαια, εδώ, γιατί μιλάμε για προσφυγική ομάδα. Αλλά τα χρώματα ασφαλώς είναι το πράσινο και το άσπρο. Στον ΠΟΑ με σήμα το αμπελόφυλλο, που και αυτό έχει λόγο ύπαρξης, λόγω της προσφυγικής καταγωγής της ομάδας. Οι μικρασιάτες είχαν συνδέσει τη ζωή τους με το αμπέλι. Γιώργο. Όμως ο Γιώργος ο Λέλεκας ξέρει περισσότερα, για να μας πει ο πρόεδρος. Καλησπέρα. Καταρχήν θα ήθελα να ευχηθώ καλή σεζόν, τηλεοπτική σεζόν για εσάς και αγωνιστική για εμάς. Αυτή τη σεζόν γιορτάζουμε και τα 70 χρόνια από την ίδρυση της ομάδας μας, και θα θέλαμε να τιμήσουμε πρώτα απ' όλα τους ανθρώπους που έφτιαξαν αυτή την ομάδα και να συνεχίσουμε να κρατάμε τις μνήμες και από την καταγωγή που έχει η ομάδα αυτή, που είναι από τη Μικρά Ασία. Για το λόγο αυτό δώσαμε μία έμφαση παραπάνω φέτος, βγάλαμε πετειακές φανέλες και δημιουργήσαμε μία μπουτίκ με διάφορα προϊόντα τα οποία είναι όλα πετειακά, για να τιμήσουμε, όπως είπα, τους ανθρώπους που έφτιαξαν την ομάδα και να κρατήσουμε ζωντανή την ιστορία μας. Νίκο, κάτι ήθελες να με ρωτήσεις? Ήθελα να σου πω να παίξεις μπάλα και να το πάρεις πάνω σου και να κάνεις τις συνεντεύξεις και να βγάλεις τις ειδήσεις όπως μόνο εσύ ξέρεις. Πάμε. Να είσαι καλά. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι χρήμα και επειδή είμαστε προς το τέλος της εκπομπής. Πρέπει να το κάνεις σε τρία λεπτά. Μία τάκα από τους δύο που έχεις δίπλα σου. Ωραία. Πάμε τώρα και στο πιο αγωνιστικό κομμάτι. Βέβαια, ο πρόεδρος, πρέπει να πω ότι είναι πάντα εδώ. Μιλάμε ότι αφιερώνει πάρα πολλές ώρες για αυτή την ομάδα και βλέπει ακαδημίες και πρώτη ομάδα και όλες τις προπονήσεις. Πάω στον προπονητή, τον Αντώνη τον Ανδρουλάκη, τον προπονητή της πρώτης ομάδας. Coach, και εσύ είσαι ένα νέο πρόσωπο στο Ατσαλένιο, σε μια ιδιαίτερη χρονιά για τον ΠΟΑ, όπως καταλαβαίνεις. Ναι, και εγώ είναι η πρώτη μου χρονιά φέτος. Ξεκίνησα στην αρχή στον ΠΟΑ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, το έχω ξαναπεί, που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα. Κάθε μέρα που τη ζω και έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι είναι χρόνια εδώ πέρα, καταλαβαίνω πόσο μεγάλο σωματείο είναι για το ηρακλειοπτικό ποδόσφαιρο, ένας ζωντανός οργανισμός που έχει πάρα πολλά παιδιά σε ακαδημίες, στα πει και ο Νίκος, με θηγατρικές ομάδες, με κόσμο οι οποίοι αγαπούν την ομάδα, που θέλουν αυτή την ομάδα να τη βλέπουν να προοδεύει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Και αν μη τι άλλο, ο ΠΟΑ θέλει και μια καλύτερη χρονιά από την περσινή στην Τρίτη Εθνική, διότι ξέρουμε ότι πάντα οι στόχοι της ομάδας είναι να έχει πρωταγωνιστικές πορείες και παράλληλα να αναδεικνύει και παιδιά η πρώτη ομάδα από τα τμήματα υποδομής.
Αυτό ακριβώς. Εμείς έτσι βάλαμε σαν στόχο να είμαστε μέσα στην τετράδα. Βέβαια, μεταξύ μας θέλουμε να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Αυτό συζητάμε μεταξύ μας. Δουλεύουμε από την αρχή με αυτό το σκοπό και να προσπαθήσουμε να εξελίξουμε και κάποιο παιδί, να του ανοίξουμε το δρόμο μέσα από την ομάδα για να κάνει κάποιο βήμα καλύτερο στην ποδοσφαιρική του καριέρα σε κάποιο μεγαλύτερο σωματείο. Πολύ σωστά. Και επειδή ο ΠΟΑ πάντα δίνει μεγάλη έμφαση στα θύματα υποδομής. Γιώργο, μια τελευταία ατάκα. Γρήγορα. Βέβαια, τελευταία ατάκα. Μια τελευταία ατάκα λοιπόν από τον Νίκο το Μακράκη, τον υπεύθυνο της Ακαδημίας από τη νέα σεζόν για τον ΠΟΑ. Γεια σας και από μένα. Εύχομαι να έχουμε μια καλή σεζόν με υγεία πάνω απ' όλα. Μια χρονιά διαφορετική από τις προηγούμενες που ξέραμε. Με διάφορους περιορισμούς, όμως εμείς έχουμε τη διάθεση, την όρεξη όλοι να προσφέρουμε στα παιδιά. Ήδη η Ακαδημία μας πάει πάρα πολύ καλά, είναι μια καλά οργανωμένη Ακαδημία. 400 παιδιά! Σιγά σιγά νομίζω ότι θα φτάσουμε και αυτόν τον αριθμό. Υπάρχει θέληση και όρεξη για δουλειά, είναι νέα πρόσωπα στην ομάδα, νέοι προπονητές και πρέπει να δικαιολογήσουμε αυτό το όνομα που έχει η Ακαδημία. Μάλιστα, χρόνια, Γιώργο! Ότι είναι μία από τις καλύτερες στην Κρήτη και γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Νίκο, Γιώργο, νομίζω να σε ευχαριστήσω πολύ. Όλα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Λοιπόν, πρόκληση αυτή τη στιγμή ζωντανά στον αέρα. Έχεις κοντά σου μπάλα ποδοσφαίρου? Έχω. Λοιπόν. Έχω μπάλα. Με συγχωρείτε αν γύρισα πλάτη. Υπάρχει τερματοφύλακας αυτή τη στιγμή? Μπορεί κάποιος να κάτσει στο τέρμα? Τερματοφύλακας διαθέσιμος δεν υπάρχει. Δεν πειράζει. Νομίζω. Ο προπονητής, κάποιος να μας κάνει τη χάρη. Μπορεί να κάτσει κάποιος στο τέρμα? Κάποιος μπορεί να καθίσει, λέει, στο τέρμα. Δεν με αφήνουν χωρίς τερματοφύλακα. Ένα σουτ. Θα παραδώσεις το μικρόφωνο, θα στήσεις την μπάλα. Θα παραδώσω το μικρόφωνο. Σε live μετάδοση, ένα πέναλτι από τον Γιώργο τον Μιμίκο. Αρχίζει το μάτς, πάμε Γιώργο. Αλλιάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει. Αρχίζει το μάτς, ερήμος η πόλη. Μπράβο Γιώργο, πάμε, καλό Σαββατοκύριακο. Να ρίξω μια τελευταία ατάκα. 10 παρατέταρτο. Πρεμιέρα αντιθέσεων Γιώργο Σαχίνη. Συντονισμένοι όλοι στην Κρήτη TV. Να κλείσουμε με τον Γιώργο τον Μιμίκο. Δυνατά η μουσική. Ευχαριστώ. Καλό σου κου. Αρχίζει το μάτς. Αδειάσαν οι δρόμοι. Η ώρα ζυγώνει. Αρχίζει το μάτς. Ερήμος η πόλη. Τρέχατε κι αρχίζει το μάτς.